Το άγχος του Πασόκ να δείχνει γκρίνια και διαφωνία αρχίζει να γίνεται γραφικό. Λέτε, ποιες είναι αυτές οι επεμβάσεις που δεν μπορούν να γίνουν στο δημόσιο τομέα και μήπως τα δημόσια νοσοκομεία υπολείπονται? Όπως είπατε, υπάρχουν χειρουργεία δύσκολα τα οποία δεν λέει μπορούν να γίνουν στο δημόσιο τομέα. Για ποιο λόγο το ισχυρίζεστε αυτό? Αμφιβάλλω αν πραγματικά ξέρετε τι λέτε, γιατί με κατηγορείτε. Μπορείτε να μας πείτε ένα χειρουργείο που είναι τόσο δύσκολο που δεν μπορεί να το κάνει το δημόσιο? Αυτό που γνωρίζουμε εμείς είναι ότι στο δημόσιο τομέα μπορούν να γίνουν όλα τα χειρουργεία. Στο ΝΕΟΠΗ, τον οποίο έχει διοικήσει και το ΠΑΣΟΚ το οποίο τον ίδρυσε, υπάρχει ένα κονδύλι που εξαιρείται του clawback προς τις ιδιωτικές κλινικές. Από την αρχή το βάλατε εσείς και με το ΠΑΣΟΚ το βάλε. Αυτό κονδύλι λέγεται ειδικές χειρουργικές επεμβάσεις. Αυτό ο κονδύλι στον οποίο είναι γραμμένο σε ΦΕΚ έχει ακριβώς τις καρδιοχειρουργικές και αγκιολογικές επεμβάσεις που δεν μπορούν να γίνουν πουθενά αλλού στην Ελλάδα και σε κανένα δημόσιο νοσοκομείο, και γι' αυτό το λόγο αυτές οι επεμβάσεις στον ιδιωτικό τομέα εξαιρούνται του clawback. Με νόμο του ΠΑΣΟΚ! Και έρχεσαι εσύ ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και κατηγορείς εμένα για τον νόμο του ΠΑΣΟΚ!